Ακολουθεί η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόβουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Νίκος Ρωσόβουλος και ακούω την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Στην απόψινη εκπομπή καλεσμένη η κυρία Τσιρόνη Σεβαστή, οφθαλμίατρος, διευθύντρια εσύ στην οφθαλμολογική κλινική του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Θέμα εκπομπής ο καταράκτης. Θα σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας για να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο email radio@papakioelas.org και στη σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσιρόνη, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα για ένα τόσο ωραίο θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι η συζήτησή μας να αποβεί χρήσιμη για τους ακροατές σας. Πάω κατευθείαν στην πρώτη μας ερώτηση και θέλω να σας ρωτήσω, να μας εξηγήσετε τι είναι ο καταράκτης. Μέσα στο ανθρώπινο μάτι υπάρχει ένας αμφίκυρτος φακός από φυσικό υλικό, ο οποίος μοιάζει με γυαλί όταν τον βλέπει κανείς στην όψη σε κάποιο μικροσκόπιο. Αυτός ο φακός λοιπόν σιγά σιγά, επηρεασμένος από διάφορους παράγοντες στη διάρκεια της ζωής μας, αρχίζει να θολώνει. Η θόλωση του φακού είναι ο καταράκτης. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα λίγο ποια είναι τα κύρια συμπτώματα. Όπως είπα και πριν, είναι μια προοδευτική θόλωση της όρασης. Ο ασθενής αντιλαμβάνεται ότι αρχίζει να μην βλέπει καλά. Στην αρχή αμυδρά και δεν μπορεί να εξηγήσει ίσως ή να προσδιορίσει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά του με την όρασή του. Καθώς όμως προοδεύει ο καταράκτης, η όραση γίνεται όλο και πιο θόλη και τότε βέβαια καταφεύγει προφανώς στο γιατρό του. Υπάρχουν άραγε πρόδρομα συμπτώματα ώστε να αντιληφθούμε έγκαιρα τον καταράκτη? Υπάρχουν κάποια πρόδρομα συμπτώματα. Παραδείγματος χάρη σε ασθενείς που φορούν γυαλιά, έχουμε πολύ συχνά αλλαγές των γυαλιών τους, γιατί η όρασή τους αρχίζει να γίνεται διαφορετική μέσα από τον διαφοροποιημένο και πιο θολωμένο φακό, και έτσι το γυαλί τους μπορεί να αλλάζει πάρα πολύ συχνά. Κάθε 3, κάθε 6, κάθε 9 μήνες, ενώ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ενήλικης ζωής τους το γυαλί μπορεί να ήταν σταθερό. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι ασθενείς μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό καταράκτη σε κάθε μάτι και αυτό καθιστά πιο δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς, γιατί βλέπουμε με τα δυο μας μάτια συγχρόνως, οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά του ενός. Αν όμως κλείσει κανείς τυχαία το ένα του μάτι ή το άλλο, τότε μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά όρασης μεταξύ των δύο ματιών και παρότι ο καταράκτης δεν είναι προχωρημένος, να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Άρα επηρεάζει η αντίληψη των χρωμάτων, και αυτό το ρωτώ για τους οδηγούς που εμφανίζουν καταράκτη και αν υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσουν να δουν τους φωτεινούς σηματοδότες. Ναι. Είναι σαφές ότι ο καταράκτης όσο πιο προχωρημένος είναι, τόσο μεγαλύτερο εμπόδιο είναι στην οδήγηση, στη σωστή οδήγηση με καλές συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι ο καταράκτης αυτός καθεαυτός δεν επηρεάζει τόσο την αντίληψη των χρωμάτων. Και στα πρώιμα στάδια του, από νεότερες μελέτες που έχουν γίνει, δημιουργεί ένα ζήτημα στην αντίληψη των χρωμάτων, αλλά περισσότερο στην διαφοροποίηση και στην αντίληψη των διαφορών μάλλον μεταξύ του μοβ και του μπλε, αυτών των αποχρώσεων. Άρα στον αρχόμενο καταράκτη το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι φωτεινοί σηματοδότες, αλλά όσο γενικά η αντίληψη του χώρου, το καλό οπτικό πεδίο και η οδήγηση τη νύχτα για τους οδηγούς. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον αρχόμενο καταράκτη είναι ότι γύρω από τα φωτεινά σήματα ή από τα φώτα που υπάρχουν στο δρόμο, είτε επάνω είτε στα πλάγια, σχηματίζονται άλλο, όπως λέμε, δηλαδή φωτεινοί δίσκοι γύρω από το φως, πράγμα που θολώνει και συγχύζει ίσως την αντίληψη του οδηγού και μπορεί να δημιουργήσει θέμα. Δεν είναι δηλαδή τόσο η αντίληψη του κόκκινου και του πράσινου, όσο η γενικότερη αντίληψη του χώρου και του φωτός. Κυρία Τσιρόνη, μπορεί ο καταράκτης να είναι απότοκος κάποιες άλλες οφθαλμικής νόσου, π.χ. του γλαυκώματος? Σαφέστατα κάθε οφθαλμική πάθηση μπορεί να σχετίζεται με τον καταράκτη και δημιουργεί, θα έλεγα, και ζητήματα επιπλοκών και δυσκολιών στο χειρουργείο του. Το γλαύκωμα δεν θα έλεγα ότι είναι γενεσιουργός αιτία του καταράκτη, παρότι συνυπάρχει πολλές φορές και είναι βεβαίως πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση όταν συνυπάρχουν και οι δύο οντότητες. Όμως υπάρχουν πράγματι κάποιες νόσοι και κάποιες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις, μπορεί να δημιουργήσουν καταράκτη, με συγχωρείτε. Οι πιο σημαντικές είναι οι τραυματισμοί πάσης φύσεως,
και οι φλεγμονές που μπορεί να υπάρχουν στο μάτι μας. Ποιες ηλικίες προσβάλλει ο καταράκτης? Ο καταράκτης στο μεγαλύτερο ποσοστό του θεωρείται νόσος των υπερηλίκων. Γι' αυτό ο παλαιότερος προσδιορισμός που ακόμα χρησιμοποιούμε είναι γεροντικός καταράκτης. Όμως στην πραγματικότητα οι ηλικίες στις οποίες εμφανίζεται ο καταράκτης δυστυχώς έχουν μειωθεί αρκετά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι νόσημα κυρίως της όριμης ζωής, παρότι μπορεί να εμφανιστεί και σε πολύ νεαρότερες ηλικίες. Υπάρχει συγγενής καταράκτης? Βεβαίως, υπάρχει συγγενής καταράκτης. Υπάρχουν δυστυχώς μωρά τα οποία γεννιούνται με καταράκτη. Στα πλαίσια συνήθως όμως κάποιων γενικότερων παθήσεων, κάποιων συνδρόμων, δεν είναι πάντως κάτι το πολύ συχνό, ευτυχώς. Ξεχωρίζει φύλλα ο καταράκτης? Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι χτυπάει στον ίδιο περίπου βαθμό και τις γυναίκες και τους άνδρες. Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Τσιρών, ποια είναι η αντιμετώπιση του? Όταν ο καταράκτης είναι όριμος, η αντιμετώπιση είναι μία, χειρουργική. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή να τον αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Απλώς στα πρώιμα σταδιά του, όπως ανέφερα και πιο πριν, μπορεί να υπάρξει μια μερική διόρθωση με χρήση θεραπευτικών γυαλιών, ώστε να έχουμε μια αρκετά ικανοποιητική όραση και να μην φτάσουμε άμεσα στο χειρουργείο. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος πέρα από το χειρουργείο και τα γυαλιά, τα θεραπευτικά? Όχι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποια είναι τα κριτήρια που κάποιος πρέπει να πληρεί για να κάνει λέιζερ ή χειρουργείο. Το λέιζερ είναι κάτι που ακούμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει λέιζερ χειρουργείο καταράκτη. Είναι μια σύγχυση που δημιουργείται στους ασθενείς και για την οποία πολλές φορές φταίμε και εμείς. Ο πιο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης του καταράκτη είναι η λεγόμενη φακοθρυψία που γίνεται με υπερήχους. Αυτή είναι η δύναμη με την οποία ουσιαστικά σπάμε και στη συνέχεια αναρροφούμε αυτόν τον θολό φακό για να τον αντικαταστήσουμε. Σήμερα υπάρχουν κάποιοι τρόποι εφαρμογής του λέιζερ σε κάποια στάδια του χειρουργείου. Το λέιζερ δηλαδή, υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος λέιζερ που χρησιμοποιείται για να γίνουν κάποιες τομές στη διάρκεια του χειρουργείου. Όμως τελικά, ακόμα και με την χρήση αυτού του σύγχρονου, όπως σας λέω, λέιζερ, πάλι το χειρουργείο ολοκληρώνεται με τους υπερήχους, με φακοθρυψία. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε ποια διαφορά μεταξύ φακοθρυψίας και εξωπιφακικής αφαίρεσης. Η φακοθρυψία, όπως είπα και πριν, είναι ο σύγχρονος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον καταράκτη, το σύγχρονο χειρουργείο. Η ενδοπεριφακική και η εξωπεριφακική είναι δύο μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια κατά κόρον και που σήμερα χρησιμοποιούνται πολύ πολύ λιγότερο και επιλεκτικά. Τι εννοώ? Στην φακοθρυψία που χρησιμοποιούμε σήμερα, κάνουμε πάρα πολύ μικρές τομές. Κάνουμε τρεις τομές, μία των 2,5 χιλιοστών και δύο του 1,2 χιλιοστών. Έτσι είναι κατά έναν τρόπο μια λαπαροσκοπική επέμβαση στο μάτι. Στις προηγούμενες δύο μεθόδους που αναφέραμε, γίνεται μεγάλη τομή και χρησιμοποιούνται ράματα. Έχουν όμως και σήμερα αυτές, παρότι τις αποφεύγουμε γιατί προτιμούμε να μην έχουμε μεγάλες τομές, έχουν και αυτές ακόμα σήμερα τις ενδείξεις τους, κυρίως τους πολύ όριμους και παραμελημένους καταράκτες, όπου δεν είναι δυνατόν με τους υπερήχους να μπορέσουμε να σπάσουμε τον θολό φακό που έχει γίνει πάρα πολύ σκληρός. Και επομένως χρησιμοποιούμε αυτές τις μεθόδους σε αυτές τις λίγες περιπτώσεις. Κύριε Τσιρώνη, χρησιμοποιείτε τοπική ή ολική αναισθησία για το χειρουργείο? Χρησιμοποιούμε πλέον αποκλειστικά τοπική αναισθησία. Έγκυται στην περίπτωση του κάθε ασθενούς αλλά και στις επιλογές του χειρουργού. Συνήθως υπάρχει μια παραβόλπια μικρή ένεση με αναισθητικό ή χρησιμοποιούμε σταγόνες αναισθητικές, δεν χρησιμοποιούμε καν ενεσούλα δηλαδή, οπότε είναι καθαρά τοπικός ο τρόπος της αναισθησίας. Χρειάζεται κάποιος προεγχειρητικός έλεγχος και αν είναι, τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει? Έχουν απλοποιηθεί πάρα πολύ τα πράγματα, όμως επειδή εγώ μιλάω σαν νοσοκομιακός γιατρός, θα πω ότι από τη δική μας πλευρά έχουμε ένα πρωτόκολλο προεγχειρητικού ελέγχου,
διότι θεωρούμε ότι κάθε ασθενής που μπαίνει στο χειρουργείο οφείλει να έχει ένα στοιχειώδη έλεγχο. Έναν καρδιολογικό λοιπόν έλεγχο με ένα καρδιογράφημα και μια καρδιολογική εκτίμηση πριν το χειρουργείο, όπως επίσης και κάποιες εξετάσεις αίματος που είναι πρακτικά ένα σχετικά στοιχειώδες check-up. Έχουμε ακούσει ότι κατά την επέμβαση τοποθετείται κάποιος ενδοφακός. Τι ακριβώς είναι αυτός και πόσα είδη υπάρχουν, ενδοφακών υπάρχουν? Όπως σας είπα πρωτήτερα, ο καταράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού που έχουμε. Εκείνο το οποίο κάνουμε στο μοντέρνο αυτό χειρουργείο της φακοθρυψίας είναι να τρυπάμε, να δημιουργούμε ένα καπάκι στην κάψα του φακού, να αφαιρούμε σπάζοντας με υπερήχους και αναρροφώντας το εσωτερικό του φακού, που είναι η θολή, η περιοχή, και κρατάμε σαν έναν μικρό φάκελο, σαν μια μικρή θήκη, την εξωτερική μεμβράνη του φακού, ώστε μέσα εκεί να στηρίξουμε, να βάλουμε το νέο συνθετικό φακό, ο οποίος πρέπει να μπει για να μπορέσει να βλέπει το μάτι. Διότι διαφορετικά θα έπρεπε ο ασθενής να βάλει πάρα πολύ χοντρά γυαλιά, όπως γινόταν στο μακρινό παρελθόν. Αυτός λοιπόν ο φακός είναι ένας συνθετικός φακός. Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά από τα οποία μπορεί να γίνει ένας τέτοιος φακός. Η τεχνολογία σήμερα είναι εξαιρετικά προχωρημένη στο θέμα και οι ενδοφακοί που έχουμε είναι εξαιρετικά λεπτοί και εξαιρετικά διαφανείς και τέλειοι ως υλικά, ώστε να πάρουν τη θέση του φυσικού φακού και να μπορέσουν να κάνουν με άριστο τρόπο τη δουλειά του και οι ασθενείς μας να έχουν εξαιρετική όραση μετά το χειρουργείο τους. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα, κυρία Τσιρόνη, πώς χρόνος απαιτείται ώστε να μπορέσει να δει κάποιος κανονικά μετά την επέμβαση? Η όραση ανακτάται πλέον με την καινούργια μέθοδο της φακοδρυψίας. Λέω καινούργια, είναι των τελευταίων ετών, δεν είναι καινούργια, αλλά είναι η πιο νέα που έχουμε. Η όραση λοιπόν ανακτάται σήμερα πάρα πολύ σύντομα. Συνήθως οι ασθενείς βλέπουν από το πρώτο απόγευμα, από την επόμενη μέρα, αρκετά καλά. Όμως θα πρέπει να διευκρινίσω ότι ανάλογα με τη σκληρότητα του κάθε φακού που αντιμετωπίζεται και ανάλογα με την ενέργεια των υπερήχων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ασθενή, η αντίδραση του κάθε οφθαλμού είναι διαφορετική. Έτσι λοιπόν, όραση έχουμε από την πρώτη κιόλας μέρα ή αν θέλετε από την επόμενη μέρα, αλλά προοδευτικά υπάρχει μια βελτίωση η οποία είναι αντιληπτή από τον ασθενή ιδιαίτερα έντονα την πρώτη εβδομάδα, και να πω ότι η πλήρης, ας το πω, όραση μετά το χειρουργείο θα έλεγα ότι είναι περίπου στο μήνα και μετά. Άρα έχουμε μια προοδευτική βελτίωση μετά το χειρουργείο της όρασης, η οποία γίνεται τελική στη μορφή της μετά τον μήνα από το χειρουργείο. Μετά από την επέμβαση χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή? Οπωσδήποτε. Πάντοτε δίνουμε φαρμακευτική αγωγή, καλύπτουμε πάντοτε με σταγόνες βέβαια τον ασθενή. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις δίνουμε και κάποιες θεραπείες από το στόμα, ανάλογα με την περίσταση. Χρειάζεται οπωσδήποτε και μια μεταγχειρητική αγωγή. Τώρα, ο ασθενής που έχει υποβληθεί σε επέμβαση πρέπει να προσέχει κάτι, παραδείγματος χάρη να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο? Υπάρχει μια μεγάλη σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να προσέχει ο ασθενής, και γι' αυτό στην κλινική μας τουλάχιστον έχουμε μια ολόκληρη πολυγραφημένη σελίδα η οποία έχει οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχει, τι να αποφεύγει και τι να κάνει ο ασθενής μετά το χειρουργείο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πρέπει να διατηρεί συνθήκες ηρεμίας στη ζωή του το πρώτο διάστημα μετά το χειρουργείο, να αποφεύγει οποιοδήποτε ερεθιστικό παράγοντα από το φως που αναφέρατε, το έντονο, είτε είναι του ήλιου είτε είναι τεχνικό φως, μέχρι αναθυμιάσεις ή οτιδήποτε θα μπορούσε να ερεθίσει το μάτι του. Να χρησιμοποιεί τα φάρμακά του, να αποφεύγει να ρίχνει μέσα στο μάτι οτιδήποτε άλλο εκτός από τα φάρμακα, κενό, νερό από τη βρύση, να μην σαπουνίζει, οτιδήποτε μπαίνει στο μάτι, επειδή όπως είπαμε το σύγχρονο χειρουργείο γίνεται με μικρές τομές και δεν μπαίνουν ράματα, οτιδήποτε θα μπορούσε να μπει μέσα στο μάτι μέσα από αυτές τις μικρές τομές. Τονίζουμε λοιπόν ότι στο μάτι μετά από το χειρουργείο μπαίνουν μόνο και μόνο οι σταγόνες με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο, και φροντίζουμε απολύτως τις συνθήκες υγιεινής και τους ερεθιστικούς παράγοντες. Από εκεί και μετά υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες τις οποίες ενημερώνουμε στους ασθενείς μετά το χειρουργείο.
άλλο κύριο πρέπει να προσέχει πέρα από αυτά που αναφέραμε τώρα? Το κυριότερο που φοβόμαστε μετά το χειρουργείο του καταράκτη είναι η μόλυνση. Άρα οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με το μάτι μας, αυτό είναι που πρέπει να αποφεύγουμε και να προσέχουμε. Δεν βάζουμε στο μάτι μας νερό, δεν τρίβουμε το μάτι μας με χέρια, δεν ακουμπάμε, δεν χτυπάμε. Προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Τσιρών, ποιος είναι ο μέσος χρόνος νοσηλείας μετά την επέμβαση? Σήμερα το χειρουργείο του καταράκτη είναι αυτό που λέμε one day χειρουργείο, δηλαδή την ίδια μέρα μπορεί ο ασθενής να μπει, να χειρουργηθεί και να φύγει να πάει στο σπίτι του. Όμως σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και μία μέρα νοσηλείας, ειδικά εμείς στα νοσοκομεία, τουλάχιστον στη δική μας κλινική. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι παραμένουν μία μέρα στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι, παραδείγματος χάρη περιστατικά τα οποία είναι πολύ δύσκολα και θέλουμε να έχουμε την άμεση μεταγχειρητική παρακολούθηση πολύ στενή στο πρώτο 24ωρο, οπότε τους λέμε ότι προτιμούμε να είναι κοντά μας. Ή υπάρχουν και λόγοι, αν θέλετε, πιο υπουσιώδεις ιατρικά, παραδείγματος χάρη ασθενείς που έρχονται από μεγάλη απόσταση από την επαρχία, που δεν θέλουμε να μπουν στην ταλαιπωρία της μετακίνησης και μένουν μια μέρα στο νοσοκομείο ώστε να τους δούμε την επόμενη και να φύγουν μετά. Απαιτείται μεταχειρητική παρακολούθηση? Σαφώς ναι. Για να μιλάω για τη δική μας κλινική, η πρώτη εξέταση μετά το χειρουργείο, αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, είναι την επόμενη μέρα, σε ένα 24ωρο δηλαδή. Από εκεί και πέρα περίπου στην εβδομάδα και έπειτα στον μήνα και στο τρίμηνο. Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα πιθανές επιπλοκές μετά από μια επέμβαση? Σαφέστατα υπάρχουν. Δεν υπάρχει χειρουργείο χωρίς επιπλοκές. Και βέβαια αν δεν υπήρχαν θα τρέχαμε να κάνουμε όλοι προληπτικά μια επέμβαση καταράκτου. Μισή μέρα άλλωστε θα έτρωγε από τη ζωή μας. Για να μην μας προκύψει και η θόλωση και όλη η ταλαιπωρία της μειωμένης όρασης μετά. Σαφώς κάθε χειρουργείο μπορεί να έχει επιπλοκές. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι με τις σημερινές συνθήκες στις κλινικές μας και με την σημερινή μεθοδολογία χειρουργείου του καταράκτη, οι επιπλοκές αυτές έχουν μειωθεί ελάχιστα και περισσότερο αφορούν περιστατικά τα οποία είναι πιο δύσκολα, με πιο προχωρημένο καταράκτη, με άλλες υποκείμενες νόσους, είτε οφθαλμικές είτε γενικότερες, πάντως όχι τον μέσο όρο. Γενικά οι επιπλοκές είναι πάρα πολύ λίγες πια, μιλώντας για τους περισσότερους ασθενείς, και η χειρότερη την οποία φοβόμαστε και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ίσως μερικές φορές πιεστικοί ως προς τις οδηγίες μας στους ασθενείς, είναι η μόλυνση. Γιατί το μάτι των ασθενών όταν φεύγει από μας μένει στα χέρια των ασθενών μας ως προς την περιποίηση και την υγιεινή του. Επομένως εκεί είναι που έχουμε την αγωνία και προσπαθούμε να δώσουμε σαφείς οδηγίες στους ασθενείς μας για το πώς να προσέχουν το θέμα της μόλυνσης. Η ποσοστή αυτό μπορεί να μου πει πόσες με δεν προσέχουν? Δηλαδή μπορεί να έρθουν πίσω σε μια μέρα ή μέσα στη βδομάδα? Είναι συνήθες αυτό ή όχι? Γενικά προσέχουν σαν τα μάτια τους? Η αλήθεια είναι ότι επειδή το χειρουργείο του καταράκτη το θεωρούν μικρό χειρουργείο, είναι ένα μεγάλο χειρουργείο στη μικροχειρουργική, αλλά είναι ένα μικρό χειρουργείο όταν κανείς το βλέπει. Δεν βλέπει τομές, δεν βλέπει ράματα, δεν είναι ένα χειρουργείο όπως όλα τα υπόλοιπα που εντυπωσιάζουν, θα έλεγα, με το μέγεθός τους. Παρ' όλα αυτά είναι ένα χειρουργείο μεγάλο για τη μικροχειρουργική και πολύ σημαντικό στη λεπτομέρειά του για τα αποτελέσματα που αφορούν τον ασθενή. Οι περισσότεροι λοιπόν, παρότι είναι τόσο σημαντικό και είναι σαφώς ένα χειρουργείο πολύ μπελαλίδικο, διαρκεί λίγο αλλά είναι μπελαλίδικο, για τον ασθενή είναι μια πολύ σύντομη υπόθεση και πολλοί υποβιβάζουν, θα έλεγα, την προσοχή και την αξία που πρέπει να δώσουν στη μεταγχειρητική περίοδο. Προσπαθούμε αυτό να το διορθώσουμε, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η μεταγχειρητική πορεία του ασθενή εξαρτάται πάρα πολύ από τον ίδιο και ότι η προσοχή είναι πολύ σημαντικός σύμμαχος στην έκβαση του θέματός τους, του χειρουργείου τους. Κυρία Τσιρών, υπάρχουν ασθενείς με αντένδειξη να κάνουν επέμβαση? Πλήρη αντένδειξη δεν θα έλεγα ότι έχουμε, όμως υπάρχουν διάφορες καταστάσεις όπου είτε συνυπάρχει μια οφθαλμική νόσος για το
μαζί με τον καταράκτη, είτε υπάρχει μια γενική νόσος του ασθενή, η οποία μπορεί να είναι πολύ σοβαρή και να μην το επιτρέπει να μπει στο χειρουργείο. Οπότε ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχουμε ή μια σχετική αντένδειξη, να πρέπει δηλαδή σε αυτόν τον ασθενή να κάνουμε μια προετοιμασία, να κάνουμε άλλου είδους νάρκωση, οτιδήποτε, ή ακόμα σε κάποιες λίγες περιπτώσεις και να πούμε όχι, καλύτερα να μην γίνει επέμβαση, διότι κινδυνεύει από κάτι άλλο. Υπάρχουν φάρμακα που δημιουργούν καταράκτη, δηλαδή να εμφανιστεί ως παρενέργεια κάποιου φαρμάκου καταράκτης? Υπάρχουν κάποιες ουσίες που θεωρούνται καταρακτογόνες. Δεν θα έλεγα ότι φαρμακευτικούς καταράκτες βλέπουμε ιδιαίτερα. Εκείνο το φάρμακο το οποίο το ξέρει όλος ο κόσμος και που χρησιμοποιείται πολύ συχνά και το οποίο έχει πραγματικά καταρακτογόνο δράση όταν χρησιμοποιείται όμως χρονίως, είναι η κορτιζόνη. Μάλιστα. Τώρα, μετά από μία επέμβαση, υπάρχει περίπτωση να επανεμφανιστεί καταράκτης? Εννοείται μετά από μία επέμβαση... Που θα έρθει ο ασθενής για να αφαιρέσει τον καταράκτη. Α, εννοείται μετά το χειρουργείο, ναι, του καταράκτη. Μετά το χειρουργείο του καταράκτη. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ο λεγόμενος δευτερογενής καταράκτης, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι καταράκτης, διότι είπαμε ότι ο καταράκτης είναι η θόλωση του υπάρχοντος φακού, του φυσικού φακού. Αυτός αφαιρείται με το χειρουργείο. Όμως ο συνθετικός φακός που μπαίνει στο μάτι, όπως είχα πει και πριν, στηρίζεται πάνω σε μια φυσική μεμβράνη, που είναι η μεμβράνη του προηγούμενου φακού, ναι, η οποία είναι διάφανη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με τον οργανισμό του ασθενή, κάποια κύτταρα που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή εναπομείναντα μετά το χειρουργείο, μπορεί να δημιουργήσουν θόλωση αυτής της μεμβράνης. Και αυτό είναι ο λεγόμενος δευτερογενής καταράκτης, ο οποίος δεν είναι στην πραγματικότητα καταράκτης, αλλά θόλωση της μεμβράνης, και που αν ξεπεράσει κάποιο βαθμό, τότε θα πρέπει γι' αυτό να επέμβουμε. Πηγαίνουμε με ένα λέιζερ και κάνουμε μια τρύπα στην κεντρική περιοχή, ώστε να μπορέσει πάλι ο ασθενής να βλέπει καθαρά μέσα από την τρύπα αυτή που δημιουργούμε. Μάλιστα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Τι μπορεί να το προκαλέσει όλο αυτό το πράγμα? Είναι θέμα οργανισμού καθαρά. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία, ούτε αφορά την τεχνική του χειρουργείου, ούτε αφορά τον ασθενή και τις συνήθειές του. Είναι προδιάθεση του ίδιου του οργανισμού. Είναι ο τρόπος που επουλώνεται η περιοχή. Όπως σε κάθε άλλο μέρος του σώματός μας, η ίδια πληγή σε διαφορετικούς ανθρώπους, με το ίδιο μέσο, με την ίδια λεπίδα παραδείγματος χάρη, μια πληγή που είναι του ίδιου μεγέθους, θα έχει πολύ διαφορετική επούλωση στον καθένα από εμάς. Έτσι γίνεται και με τον δευτερογενή καταράκτη στους ασθενείς μας. Υπάρχει κατάλληλος χρόνος για την επέμβαση? Π.χ. ακούμε πολύ συχνά ότι πρέπει να οριμάσει ο καταράκτης και μετά, ας πούμε, να αντιμετωπιστεί. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο καταράκτης είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, και ένα χρόνιο πρόβλημα δεν είναι σχεδόν ποτέ επίγον. Και αυτό γιατί ακούω από πολλούς ασθενείς μας που προσέρχονται για εξέταση στο νοσοκομείο ότι, γιατρέ, είμαι τρομοκρατημένος, μου είπαν ότι είναι επίγον το ζήτημά μου κτλ. Ο καταράκτης δεν είναι επίγον χειρουργείο, δεν είναι επίγον περιστατικό, είναι μια χρόνια κατάσταση η οποία εξελίσσεται όχι με τις ημέρες, όχι με τις εβδομάδες, όχι με τους μήνους, αλλά κυριολεκτικά με τα χρόνια, με τις πενταετίες και τις δεκαετίες. Άρα μπορεί να χειρουργηθεί με άνεση και προγραμματισμό. Επαναλαμβάνω, με κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχουν απλώς κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που ο καταράκτης τους έχει παραοριμάσει, είτε γιατί οι ίδιοι το αμέλησαν, είτε γιατί δεν το αντελήφθησαν, είτε γιατί είχαν λάθος καθοδήγηση, και εκεί πια συνήθως τρέχουμε λίγο παραπάνω για να τους βοηθήσουμε να ανακτήσουν όραση λίγο νωρίτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ορίμανση που πολύ ακούμε, υπάρχει μια τάση πολλές φορές είτε να υπερεκτιμούμε το πρόβλημα και να ακούμε γύρω μας να χειρουργούνται καταράκτες πολύ πολύ νωρίς, σε προθύστερα στάδια τους, όπως και καταράκτες που αφήνονται πάρα πολύ, όπως λέτε εσείς, να οριμάσουν. Εμείς στο νοσοκομείο ακολουθούμε διεθνή πρωτόκολλα και περιμένουμε να πέσει η όραση σε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό για να πάμε στο χειρουργείο. Και αυτό γιατί, πρέπει να επαναλάβω και πάλι, το χειρουργείο του καταράκτη δεν πάβει να είναι και αυτό ένα χειρουργείο, και οι επιπλοκές μπορεί να είναι ελάχιστες, αλλά δεν πάβουν να είναι επιπλοκές. Επομένως, όπως λέω και στους ασθενείς μου, στο χειρουργείο θα πάμε όταν η όραση είναι σε εκείνο το σημείο που πραγματικά το χειρουργείο που θα κάνουμε θα έχει πολύ μεγαλύτερο υπολογιζόμενο κέρδος σε σχέση με έστω και με το ελάχιστο υπολογιζόμενο κόστος. Μάλιστα. Κυρία Τσιρώνη, μπορούμε προληπτικά να κάνουμε κάτι ώστε να αποφύγουμε τον καταράκτη?
Δυστυχώς όχι πολλά πράγματα. Μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα μας. Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι ο καταράκτης θεωρείται ότι είναι μία πάθηση που οφείλεται σε γύρανση, εκφύλιση και οξυδωτικές διαδικασίες. Άρα οτιδήποτε αντιοξυδωτικό κάνουμε για τον οργανισμό μας είναι καλό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με ό,τι προσλαμβάνουμε, με τον τρόπο διατροφής μας γενικώς, με τον τρόπο που ζούμε. Όσο πιο υγιεινά ζούμε γενικά και ό,τι καλύτερα στροφές προσλαμβάνουμε είναι καλό. Επίσης, το να αποφεύγουμε τις ακτινοβολίες, οι οποίες είναι επιβλαβείς και κυρίως την υπεριόδια ακτινοβολία του ήλιου, φορώντας δηλαδή τουλάχιστον όταν εκτιθέμεστα έξω καλά απορροφητικά γυαλιά και καπέλα, είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Από την άλλη μεριά όμως οφείλω να διευκρινίσω ότι είμαστε ο καθένας μας σαν οργανισμός προγραμματισμένοι από το γονίδιωμά μας κάποια στιγμή να κάνουμε καταράκτη. Άλλος λοιπόν είναι προγραμματισμένος να κάνει τον καταράκτη του στα 60, άλλος στα 80, άλλος στα 95 και να μην προλάβει να τον κάνει καν. Οπότε λέει δεν έκανε και ποτέ καταράκτη. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι ίσως με τον τρόπο της ζωής μας και την προσοχή στις ακτινοβολίες να ανακόψουμε λίγο αυτήν την πορεία. Αλλά δεν μπορούμε εντελώς να καθορίσουμε την πορεία του καταράκτη, ούτε να τον αποφύγουμε αν ο οργανισμός μας έχει προγραμματίσει να τον δημιουργήσει. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί και το δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de para hacerme sufrir. Ξανά κοντά σε επιστρέψαμε. Τα ζωντανά έχουν κάποια προβληματάκια. Αργήσαμε λίγο να γίνει σύνδεση με το Ζούγκλα. Συνεχίζουμε εδώ. Έχουμε να υπενθυμίσω ότι είναι η κυρία Τσιρόνη Ζεβαστή, οφθαλμίατρος και διευθύντρια εσύ στην οφθαλμολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Και το θέμα της εκπομπής που αναλύουμε σήμερα είναι ο καταράκτης. Λοιπόν, κυρία Τσιρόν, ήθελα να σας ρωτήσω, η τελευταία μου ερώτηση ήταν αν προληπτικά μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να αποφύγουμε τον καταράκτη. Νομίζω το εξαντλήσαμε σαν ερώτηση. Πάω παρακάτω και ήθελα να ρωτήσω αν τα ελληνικά νοσοκομεία σε σχέση με το εξωτερικό υστερούν σε κάτι. Δηλαδή το να αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε τις ίδιες δυνατότητες? Τα ελληνικά νοσοκομεία είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία εξοπλισμένα με πολύ σύγχρονα μηχανήματα της τελευταίας δυνατότητας της χειρουργικής της αντιμετώπισης του καταράκτη, της φακοθρυψίας που συζητούσαμε πριν. Και οι συνάδελφοι οφθαλμίατροι είναι στην πλειοψηφία τους και αυτοί πολύ καλά εκπαιδευμένοι στις νέες μεθόδους. Και μάλιστα θα ήθελα να τονίσω ότι όχι μόνο τα νοσοκομεία του κέντρου των μεγάλων πόλεων είναι έτσι, αλλά και στα νοσοκομεία της περιφέρειας τα περισσότερα υπάρχουν μηχανήματα φακοθρυψίας και πολύ εκπαιδευμένοι συνάδελφοι. Έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις και τις κρατάω για ακροατών, συγγνώμη, τις κρατάω για λίγο πιο μετά. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποιοι παράγοντες ενεργούν ώστε να εμφανιστεί ο καταράκτης. Π.χ. ο διαβήτης είναι ένας παράγοντας. Δεν υπάρχει ίσως άμεση σχέση του διαβήτη που αναφέρατε ή κάποιων άλλων χρονίων παθήσεων με τον καταράκτη. Είναι σίγουρο όμως ότι οποιασδήποτε συνυπάρχουσες χρόνιες νοσολογικές οντότητες πιθανώς να επιβαρύνουν την πορεία του καταράκτη και επίσης να δυσκολεύουν κατά έναν τρόπο την χειρουργική αντιμετώπιση και τη μεταγχειρητική πορεία. Αλλά αυτά εξατομικεύονται ανάλογα με την περίσταση. Το σίγουρο είναι ότι στους ασθενείς με διαβήτη είμαστε πολύ προσεκτικοί και στην προεγχειρητική προετοιμασία και στην μεταγχειρητική παρακολούθηση του καταράκτη. Υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες που είναι πιο ευπαθείς και εμφανίζουν καταράκτη, π.χ. αυτοί που ασχολούνται με την ηλεκτροσυγκόληση, ας πούμε. Θα έλεγα ότι γενικά ομάδες που είναι εκτεθειμένες σε ακτινοβολίες είναι ίσως πιο ευαίσθητες στην πιο πρώιμη εμφάνιση του καταράκτη. Κυρία Τσιρόνη, πάω σε ερωτήσεις από τους ακροατές μας και ρωτάνε. Έκανα επέμβαση καταράκτη και μου είπαν ότι έκανα κορεκτοπία. Τι ακριβώς είναι?
Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε τι είναι η κόρη πρώτα, για να πούμε τι είναι και η κορεκτοπία. Λοιπόν, να πω έτσι όσο το δυνατόν πιο απλοϊκά, ότι στο μάτι μας μπροστά από το φακό υπάρχει ένα δακτυλιοειδές διάφραγμα που λέγεται ήριδα και είναι αυτή η οποία δίνει το χρώμα στο μάτι μας. Το κεντρικό κομμάτι, κεντρική οπίτ, η κεντρική τρύπα αυτής της ήριδας είναι το σημείο εκείνο από το οποίο περνούν οι ακτίνες, διαπερνούν το φακό του ματιού και καταλήγουν τελικά στο οπτικό μας νεύρο για να γίνουν αντιληπτές ως εικόνα. Αυτό λοιπόν το στρογγυλό, αυτή η στρογγυλή οπή της ήριδας είναι αυτή που λέγεται κόρη και η οποία αλλάζει και μέγεθος ανάλογα με το αν έχουμε πολύ φως στο περιβάλλον μας, αν έχουμε λίγο κτλ. Είναι στρογγυλή λοιπόν και για να αλλάξει μέγεθος υπάρχουν κάποιοι μύες, ο σφυγκτήρας και ο διαστολέας της ήριδας. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και των χειρισμών είναι πολύ λογικό να υπάρχει κάποιο στρες αυτών των μειών και ανάλογα και με την προηγούμενη κατάσταση του ματιού μπορεί σε κάποιο σημείο να υπάρχει μια αδυναμία του μη τοπική μετά το πέρας της επέμβασης. Αυτή η αδυναμία κάνει έτσι ώστε η κόρη να μην είναι πλέον εντελώς στρογγυλή αλλά να αποκτά ίσως ένα άλλο σχήμα, λίγο πιο οβάλ σε κάποιο σημείο ή πιο αχλαδοειδές, να το πω έτσι, και λέμε ότι έχουμε μια κορεκτοπία, δηλαδή η κόρη αντί να είναι στρογγυλή και στο κέντρο μετατοπίζεται λίγο προς κάποιο σημείο της περιφέρειας. Αυτό μπορεί να είναι κάτι εντελώς άνευ σημασίας, πολύ ήπιο, πολύ λίγο και να μην φαίνεται καν, δεν φαίνεται καν στον ασθενή και δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη σημασία πρακτική και λειτουργική. Μπορεί να είναι όμως και κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό, αν είναι μεγάλη έτσι, η μετακίνηση της κόρης που υπάρχει και άρα εκεί πρέπει να εξατομικευτεί και ο συγκεκριμένος ασθενής να το συζητήσει λίγο με τον γιατρό του. Αν είναι μια κορεκτοπία η οποία απλώς αλλάζει το σχήμα λίγο, νομίζω ότι πραγματικά ούτε θα του δημιουργήσει κάποιο αισθητικό πρόβλημα και πρακτικά δεν θα τον ενοχλήσει. Αν είναι κάτι περισσότερο, ίσως πρέπει να το συζητήσει με τον γιατρό του για περαιτέρω αντιμετώπιση, συζήτηση κτλ. Πάω σε επόμενη ερώτηση. Μετά το χειρουργείο ρωτάνε ότι του ενοχλούν τα μεγάλα και δυνατά φώτα και ο ήλιος. Θα υποχωρήσει αυτό? Ένα από τα ενοχλήματα, τα βασικά μετά από το χειρουργείο καταράκτη, είναι η λεγόμενη φωτοφοβία. Είναι αυτό που περιγράφει ο συγκεκριμένος ασθενής. Τόσο τα πολλά, όσο και τα έντονα φώτα επηρεάζουν και γι' αυτό η πρώτη οδηγία που εγώ τουλάχιστον δίνω στους ασθενείς και νομίζω αρκετοί συνάδελφοι, είναι το πρώτο διάστημα να αποφεύγουν τον πολύ και κεντρικό φωτισμό και να είναι σε μέρη με ημίφους και ήρεμο γενικά περιβάλλον από πλευράς φωτός. Συνήθως μετά τον πρώτο μήνα από το χειρουργείο τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν. Αλλά οφείλω να πω ότι η φωτοφοβία αυτή έχει σχέση και με το πώς ήταν πριν ο ασθενής. Τι εννοώ? Υπάρχουν άνθρωποι, παραδείγματος χάρη αυτοί που έχουν ανοιχτόχρωμες ήριδες, έτσι, ή αυτοί που έχουν πράσινα μάτια, γαλανά κτλ., οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν μια φωτοφοβία λόγω του ανοιχτού χρώματος των ματιών τους. Ή υπάρχουν άνθρωποι που για άλλους διάφορους λόγους, παραδείγματος χάρη επειδή η κόρη, το άνοιγμα δηλαδή του ματιού που συζητούσαμε πριν, είναι λίγο μεγαλύτερο από το μέσο όρο και αφήνει περισσότερο φως να μπει στο μάτι τους, και αυτοί έχουν μια παραπάνω φωτοφοβία. Είναι προφανές ότι μετά το χειρουργείο του καταράκτη η φωτοφοβία που έρχεται να προσθεθεί λόγω του χειρουργείου στην προηγούμενη κατάσταση, ίσως περνάει μια οριακή γραμμή και προφανώς αθροίζεται και μεγαλώνει το προηγούμενο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν σε τέτοια άτομα που είχαν πριν μια οριακή φωτοφοβία το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο και ίσως χρονίσει και εκεί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, να χρησιμοποιούν γενικά χαμηλούς φωτισμούς και εκεί που θα εκτεθούν στο πολύ φως να βάλουν πολύ καλά σκούρα απορροφητικά γυαλιά τα οποία στα πλαϊνά τους να είναι φαρδιά ώστε να εμποδίζουν και την πλαϊνή ακτινοβολία να μπαίνει στο μάτι, καπέλα και γενικά ίσως να είναι πιο προσεκτική. Πάντως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μετά τον πρώτο μήνα, το σύμπτωμα της φωτοφοβίας εν γέννη μειώνεται. Ένας κύριος ρωτάει, έχω αστιγματισμό και εμφάνισα τώρα και καταράκτη. Υπάρχει περίπτωση με επέμβαση για τον καταράκτη να διορθώσει και τον αστιγματισμό? Ναι, υπάρχει σήμερα τέτοια δυνατότητα και μάλιστα γίνεται με διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει να διευκρινίσω ότι κάθε ασθενής είναι μια διαφορετική περίπτωση. Πρέπει να γίνει μελέτη για τον συγκεκριμένο ασθενή κάθε φορά, γιατί όλες οι λύσεις δεν είναι για όλους.
Αυτό είναι σαφές. Όμως να πω, για να δώσω απλώς μια ιδέα, ότι στους ασθενείς που έχουν υψηλό αστιγματισμό υπάρχουν σήμερα κάποιοι φακοί που λέγονται τορικοί ενδοφακοί, οι οποίοι όπως και οι άλλοι απλοί μπαίνουν μέσα στο μάτι μετά το χειρουργείο του καταράκτη και είναι έτσι φτιαγμένοι ώστε να διορθώνουν και τον αστιγματισμό. Σε κάποιους ανθρώπους που δεν ενδείκνεται αυτό, υπάρχει δυνατότητα και της διαθλαστικής επιπλέον παρέμβασης στον κερατοειδή του ματιού. Δηλαδή μπορεί να μπει ένας απλός φακός, αλλά να γίνει μια παρέμβαση στον κερατοειδή στη διάρκεια του χειρουργείου με κάποιες τομές που λέμε εμείς χαλαρωτικές, οι οποίες να διορθώσουν ολόκληρο ή ένα μέρος του αστιγματισμού. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό εξατομικεύεται, δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι για όλες τις μεθόδους και χρειάζεται και έναν προεγχειρητικό έλεγχο που είναι πολύ πιο διαφοροποιημένος, πολύ πιο ενδελεχής και έχει και διαφορετικού είδους εξετάσεις πριν φτάσουμε στο χειρουργείο, ώστε να σχεδιαστεί το συγκεκριμένο χειρουργείο με τον σωστό τρόπο. Ρωτάνε, έχω μεγάλη μοιοπία από μικρό παιδί, τώρα είμαι 40, αλλάζω πολύ συχνά γυαλιά. Πρέπει να ελέγχομαι συχνά και για καταράκτη? Πολύ σωστά το ρωτάει ο ασθενής σας. Είναι γεγονός ότι οι μύωπες σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό έχουν, λόγω της κατασκευής του μυωπικού ματιού, μία προδιάθεση να κάνουν καταράκτη πιο νωρίς από ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πω ότι έχουν προδιάθεση και για άλλες νοσολογικές οντότητες, όπως η αποκόλληση του αμφιβληστροειδή, και γι' αυτό το λόγο είναι μια ομάδα που πρέπει ούτως ή άλλως να ελέγχεται όσο το δυνατόν πιο τακτικά και με πλήρη οφθαλμολογική εξέταση. Εννοώ και όραση και πρόσθεια μόρια και μέτρηση της πίεσης, γιατί έχουν και προς το γλαύκωμα αυξημένη πιθανότητα να το αναπτύξουν, και έλεγχο του βυθού, του οπτικού νεύρου. Άρα ναι, υπάρχει μια πιθανότητα να κάνετε πιο νωρίς καταράκτη, χωρίς να είναι σίγουρο, χωρίς να είναι απαραίτητο, αλλά η οφθαλμολογική εξέταση σε εσάς πρέπει να γίνεται σαφώς σε μια ετήσια βάση, ώστε να μπορείτε να έχετε μια πλήρη παρακολούθηση όχι μόνο για το καταράκτη, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που θα μπορούσαν σε εσάς να προκύψουν σε αυξημένο βαθμό ή πιο γρήγορα σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν έχουν μυωπία. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Ρωτάνε, έκανα επέμβαση καταράκτη και στεγνώνει το μάτι μου, μπορώ να βάλω φυσικά δάκρυα? Ένα άλλο πρόβλημα μετά την επέμβαση του καταράκτη είναι πράγματι η ξηροφθαλμία που αναφέρει ο ασθενής. Και αυτό γιατί η ξηροφθαλμία που ούτως ή άλλως υπάρχει στην ενήλικη ζωή και κυρίως στις γυναίκες, επιδεινώνεται μετά από κάθε χειρουργείο και επομένως και μετά το χειρουργείο του καταράκτη. Όχι απλώς ενδείκνεται να χρησιμοποιεί κανείς υποκατάστατα δακρύων, αλλά θα έλεγα ότι επιβάλλεται. Και μάλιστα ανάλογα με την περίσταση, ανάλογα δηλαδή με το πώς είναι η δακρυϊκή στιβάδα, πράγμα που θα το δει ο οφθαλμίατρος στην εξέταση που κάνει στο βιομικροσκόπιο, στη σχισμοειδή λιχνία που βλέπουμε τον ασθενή, και σε διάφορα μικρά τεστ που θα χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι ανάλογα και τα υποκατάστατα δακρύων, τα οποία δεν είναι όλα ίδια, είναι κάποια πιο πυκνά, κάποια πιο αραιά, και κάποια από αυτά υποκαθιστούν κάποιο μέρος της δακρυϊκής στιβάδας και κάποια άλλα κάποιο άλλο. Επομένως δεν είναι όλα για όλους. Θα έλεγα ότι ναι, γενικά οποιοδήποτε υποκατάστατο δακρύων σίγουρα είναι καλό σε σχέση με το να μην χρησιμοποιεί ο ασθενής τίποτα, αλλά θα ήταν σκόπιμο να πάρει και μια συμβουλή για το αν θα χρησιμοποιήσει κάποιο ενισχυμένο και προς ποια κατεύθυνση, κάτι που θα το πει ο οφθαλμίατρός του. Ερώτηση ακροάτριας, ρωτάει, εμφάνισα αιμάτωμα γύρω από το μάτι, μου, μετά από επέμβαση, πόσο χρόνο θα πάρει για να φύγει? Το αιμάτωμα που περιγράφεται μπορεί να εμφανιστεί, είναι κάτι που έχει να κάνει πάλι με τον συγκεκριμένο ασθενή, είναι ασθενής δηλαδή που μπορεί να εμφανίσουν πολύ εντυπωσιακή και δυσάρεστη εικόνα μετά το χειρουργείο. Είτε αυτό είναι μαυρισμένο μάτι, δηλαδή βλέφαρα που έχουν ένα κόκκινο-μπλε χρώμα, είτε είναι το εσωτερικό, το λευκό του ματιού, το οποίο κοκκινίζει έντονα και δημιουργεί επίσης μια πολύ δυσάρεστη εικόνα. Το μένα εσωτερικό ματιού λέγεται υπόσφαγμα, το άλλο είναι απλώς μια χύμωση, όπως λέμε, στα βλέφαρα. Και το ένα και το άλλο, όσο εντυπωσιακά είναι, τόσο αθώα θα έλεγα είναι σαν κλινικές εικόνες,
Και παρότι είναι σαφώς πολύ ενοχλητικά και πολύ άσχημα στην όψη, δεν πρέπει να μας θορυβούν και συνήθως μετά από περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες θα υποχωρήσουν εντελώς. Απλώς και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν σκόπιμο, εάν έχουμε ερυθρότητα στο εσωτερικό του ματιού, οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο υποκατάστατο δακρύων, το οποίο θα δράσει σαν λιπαντική ουσία και θα βοηθήσει και στην πιο γρήγορη αποκατάσταση και στην όψη του ματιού, αλλά και στην ίδια την αίσθηση που έχει ο ασθενής από το ελαφρώς πρισμένο και κακοποιημένο, να το πω έτσι, όπως το βλέπει ο ίδιος μάτι του. Κυρία Τσιρών, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τις ερωτήσεις που μας θέτετε. Έχουμε λίγο χρόνο, θα προλάβω όσες περισσότερες να κάνω. Ρωτάνε, έχω διαβήτη, κινδυνεύω να κάνω καταράκτη? Κινδυνεύεται, αλλά όχι ιδιαίτερα παραπάνω από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Απλώς, όπως είπα και πριν, θα πρέπει ο διαβήτης να ελέγχεται πάρα πολύ καλά, γιατί την ώρα που θα έρθει ο καταράκτης θέλουμε απόλυτα ελεγχόμενο διαβήτη για να κάνουμε ένα καλό και ελεγχόμενο χειρουργείο. Επόμενη ερώτηση. Έκανα επέμβαση στο δεξί μου μάτι, αλλά πάνω δεξιά έχω πάλι θόλωση. Τι φταίει? Εδώ δεν έχω εύκολη απάντηση, γιατί είναι μια μικρή ερώτηση με πάρα πολλές πιθανές απαντήσεις. Θα πρέπει να κάνετε μια εξέταση, γιατί μπορεί να φταίει κάτι που αφορά την περιοχή του χειρουργείου, αλλά μπορεί να φταίει και κάτι που αφορά άλλες περιοχές πριν ή πίσω, μπροστά ή πίσω από το φακό, που να είναι και άσχετες με το χειρουργείο. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστείτε. Να απευθυνθείτε στον οφθαλμό. Βεβαίως, να εξεταστείτε. Έχω ραγοειδίτη, μπορώ να κάνω επέμβαση καταράκτη? Όταν έρθει η ώρα και ο φακός σας θολώσει, θα επιβάλλεται να κάνετε την επέμβαση του καταράκτη. Όμως η ραγοειδίτιδα περιπλέκει τα πράγματα. Καταρχάς να πω εδώ ότι μπορεί να είναι γενεσιουργός αιτία και να επιταχύνει την πορεία του καταράκτη σας όταν αυτός ξεκινήσει. Και βεβαίως για να κάνετε το χειρουργείο θα χρειαστεί μια προετοιμασία οπωσδήποτε φαρμακευτική, κάποιους μήνες πριν από το χειρουργείο, και μια πολύ στενή παρακολούθηση τόσο πριν όσο και μετά το χειρουργείο σας. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Έκανα επέμβαση στο... Όπα, την ίδια διαβάσω. Έχω χειρουργηθεί, αλλά αισθάνομαι ότι με γρατζουνάει κάτι στο μάτι μου. Περίπου 2 μήνες που χειρουργήθηκα. Πρέπει να ξαναπάω στο γιατρό ή να περιμένω τους 6 μήνες που μου είπε να ξαναπάω? Όταν έχουμε οποιαδήποτε ενόχληση, η οδηγία που δίνουμε εμείς τουλάχιστον στους ασθενείς μας είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσα να ενημερώσουν το γιατρό τους και βεβαίως να εξεταστούν. Τώρα, αυτό που νιώθετε στο μάτι σας μπορεί να είναι κάτι πολύ ήπιο και να οφείλεται, όπως έλεγα πριν, στην έλλειψη δακρύων, στην ξηροφθαλμία, να σκαλώνει δηλαδή το ματάκι στις κινήσεις του βλεφάρου. Οπότε, μια λιπαντική, ένα δάκρυ θα μπορούσε να σας λύσει άμεσα το πρόβλημα. Αλλά αν είναι κάτι άλλο, θα ήταν απαραίτητο να το δει ο οφθαλμιατρός σας. Επομένως, εγώ σας συστήνω μια οφθαλμολογική εξέταση όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Μου είπαν ότι έχω γλαύκωμα και καταράκτη, μπορώ να χειρουργηθώ? Φοβάμαι πως λέει επιδεινωθεί το γλαύκωμα. Σε κάθε περίσταση που ο καταράκτης συνυπάρχει με άλλη νοσολογική οντότητα, με το γλαύκωμα προκειμένου που είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και χρόνια πάθηση, τότε τα πράγματα ναι, είναι πιο δύσκολα. Αλλά από τη στιγμή που ο καταράκτης θα φτάσει στο σημείο που πρέπει να χειρουργηθεί, θα χειρουργηθείτε με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Ρωτάνε αν υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση του καταράκτη ανάλογα με τη φυλή, αν είναι σκουρόχρωμη ή κιτρινόχρωμη. Όχι, δεν έχω κάποια τέτοια πληροφορία. Νομίζω ότι είναι το παγκόσμιο το θέμα και να πω ότι είναι η πρώτη παγκοσμίως αιτία τύφλωσης, βεβαίως αναστρέψιμης. Ρωτάνε, θέλω να βάλω φακούς για να αλλάξω το χρώμα στα μάτια μου. Κινδυνεύω να εμφανίσω καταράκτη με χρόνιο ερεθισμό? Ο χρόνιος ερεθισμός από γενικά από τους φακούς επαφής, όχι μόνο αυτούς που αλλάζουν το χρώμα, αλλά και τους θεραπευτικούς φακούς επαφής, αφορά κυρίως τον κερατοειδή και την πρόσθετη επιφάνεια του ματιού. Δεν επηρεάζει το φακό του ματιού και άρα την εξέλιξη του καταράκτη. Θα έλεγα να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χρήση των φακών με όλους τους απαραίτητους τρόπους που σας συστήνει ο γιατρός σας και να ξέρετε ότι επηρεάζει την πρόσθετη επιφάνεια, τα βλέφαρα και τον κερατοειδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας ήταν πάρα πολύ φορτωμένο. Θα ήθελα όταν μπορέσετε να μας ξανάρθετε, γιατί πραγματικά είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν πρόλαβα να σας κάνω όλες. Θα τις κρατήσω. Αν μπορέσετε να έρθετε σε μια δεύτερη εκπομπή προς το καλοκαίρι, όταν λίγο
Χαλαρώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να ήμασταν χρήσιμοι σε κάποιους ανθρώπους που μας άκουσαν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μείνατε κοντά μας. Σας αφήνω σε καλά χέρια μιλώντας για τέχνη. Όπα, μιλώντας για τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρβα και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλό βράδυ από εμάς.